Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επεκτάσεις της Αττικής Οδού, η επέκταση της γραμμής 4 του μετρό, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η ζεύξη Σαλαμίνας Περάματος αλλά και η παράκαμψη της Χαλκίδας είναι τα έργα που αναμένεται να λάβουν σάρκα και οστά, με τους σχετικούς διαγωνισμούς να προγραμματίζονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Στη τελική φάση κατάρτισης βρίσκεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο όχι μόνο θα επεκταθούν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και κάρτες, αλλά θα επέλθει σημαντική μείωση του ορίου για αγορές με μετρητά. Το όριο αυτό αναμένεται να μειωθεί από τα 500 στα 300 ευρώ ή ακόμα και στα 200 ευρώ ανασυναλλαγή. Ο εφιάλτης αναβίωσε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια φέτος, τα οποία κατέγραψαν τις χειρότερες αποδόσεις από το 2008, που είχε ξεσπάσει η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Οι περισσότεροι παράγοντες που κρύβονται πίσω από τις ισχυρές ρευστοποιήσεις ευρωπαϊκών μετοχών αφορούν την παγκόσμια οικονομία, όπως η επιβράδυνση της ανάπτυξης και ο εμπορικός πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Στους πιο ευρωπαϊκούς τώρα παράγοντες εντάσσονται η επιβεβαιότητα σχετικά με το Brexit, καθώς και η λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία, καθώς και η επαναφορά των ανησυχιών για το ελληνικό χρέος. Ας ελπίσουμε το 2019 να είναι μια καλύτερη χρονιά και για τις ευρωαγορές. Η δημοσιογραφική ομάδα του insider.gr σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά.